Έχουμε συνδεθεί με το Υπουργείο Οικονομικών και τον Γιώργο Παππού. Γιώργο, να μας πεις σε τι συνίσταται αυτός ο περίφημος νέος κεφαλικός φόρος, τα 150 ευρώ δηλαδή, και επίσης αν υπάρχουν και κάποιοι γενικότεροι σχεδιασμοί σε ό,τι αφορά το φορολογικό πακέτο. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι όλη αυτή η συζήτηση έχει ξεκινήσει λόγω του ότι η Τρόικα αμφισβητεί τα μέτρα, τους στόχους που έχει θέσει το Υπουργείο Οικονομικών κατά την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Ζητάμε λοιπόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ένα από τα εργαλεία για την επίτευξη του στόχου θα είναι προφανώς, όπως όλα δείχνουν, αυτή η επιβολή. Κάτσε ένα λεπτό. Δηλαδή, λες, επειδή δεν μπορούμε να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή, θα κληθούν τα συνήθη κορόιδα για μια ακόμα φορά να πληρώσουν τα χρήματα τα οποία χάνονται γιατί κάποιοι άλλοι κάνουν τα παγόνια, έτσι. Αυτό δεν λες. Ακριβώς. Λοιπόν, θα πρέπει να σας πω ότι το θέμα του κεφαλικού φόρου τέθηκε στη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών, όπως μάθαμε. Επιβεβαιώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών ότι έχει μπει ως... Τώρα, λοιπόν, παρενέβη διαμαρτυρόμενη η κυρία Λουκά. Εκτός από το πακέτο των 11,5 δις που προέρχονται αποκλειστικά από περικοπές δαπανών στο τραπέζι, είναι και τα φορολογικά μέτρα, όπως λέγαμε. Άρα μου λένε ότι μπορούμε να επανέλθουμε στη σύνδεσή μας με τον Γιώργο Παππού. Γιώργο, σε ακούμε. Δύσκολα τα μέτρα, δύσκολα και η δουλειά. Δύσκολη και η δουλειά εκεί. Λοιπόν, αυτό που μας έλεγαν λοιπόν...